ΣΕΦ. Ο κύριος Χαραλαμπίδης μαζί μας. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Κύριε Χαραλαμπίδη, από τις 5 το πρωί, τεράστια επιχείρηση σε εξέλιξη. Πρώτα, σας παρακαλώ, πείτε μου, έχετε νεότερα για την κατάσταση της υγείας αυτών των 4 ανθρώπων που δεν είχαν τις αισθήσεις τους? Ναι, αρχικά να πούμε ότι εντοπίστηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα ένας κάπος με περίπου 60 μετανάστες από άλλων παραπλέον πλοίων, το οποίο κατευθυνόταν προς την Αίγυπτο. Ειδοποίησε το κέντρο επιχειρήσεων του ΞΕΦ. Κινητοποιήθηκαν τα μέσα μας για να φτάσουν στο σημείο σκάφος της λιμενικής, το οποίο ουσιαστικά επιβίβασε το σύνολο των ατόμων και επιστρέφει προς λιμάνι της Δημοκρατίας. Διαπιστώθηκε όμως ότι 4 άτομα από τους 60 ήταν χωρίς αισθήσεις, οπότε χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή τους με ελικόπτερα της αεροπορίας και της αστυνομίας σε νοσοκομεία της χώρας. Κύριε Χαραλαμπίδη, μεταξύ των οποίων είναι και παιδιά, μεταξύ των 4. Ναι, τα 3 από τα 4 άτομα είναι μικρά παιδιά, 3-4 χρονών. Είναι σε άσχημη κατάσταση. Δηλαδή, να. Κύριε Ζωρό, είναι αφυρατωμένοι και οι υπόλοιποι. Φαίνεται, οι πληροφορίες είναι ότι από τις 18 Ιανουαρίου βρίσκονται στη θάλασσα τα συγκεκριμένα άτομα, αποκλειώντας από τον Λίβανο. Από πότε, πότε μας είπατε? Από τις 18. Εδώ και 6 μέρες δηλαδή. Βρίσκονται στη μέση της θάλασσας, χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, φανταζόμαστε, κύριε Χαραλαμπίδη, ε? Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Το σκάφος της λιμενικής έχει καταπλέψει και τώρα γίνεται διαχείριση των διασωθέντων από τις... Κύριε Χαραλαμπίδη, όταν λέτε σε ασχήμη κατάσταση, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτών των μικρών παιδιών? Ναι, ναι, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Και γιατί δεν είχαμε αντιληφθεί την παρουσία αυτού του πλοίου? Δεν ήταν εύκολη... Πώς? Όχι, και... αυτές οι βάρκες δεν μπορούν να εντοπίζονται σε μεγάλες, αλλά ακόμα και σε μικρές αποστάσεις. Εξαρτάται πάρα πολύ από το μέγεθος της βάρκας, το πόσο ψηλή είναι η κατάσταση της θάλασσας και το γεγονός ότι δεν έχουν μαζί τους κανένα μέσο να μπορούν να ειδοποιήσουν, δυστυχώς, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση για να μπορούν να εντοπιστούν κανονικά. Κύριε Χαραλαμπίδη, ήταν ασυνόδευτα, είναι ασυνόδευτα αυτά τα ανήλικα παιδιά? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Η μητέρα ήταν μαζί τους. Αδέρφια είναι δηλαδή, κύριε Χαραλαμπίδη? Τα δύο είναι αδέρφια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι κατάλαβα από τον ασύρματο που ακούγαμε τις συνομιλίες. Βέβαια, δεν έχει και σημασία αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει. Ναι, καμία σημασία δεν έχει. Μακάρι ναι. Τα παιδιά να τα καταφέρουν. Να τα καταφέρουν. Τώρα, ενημερώσατε σχετικά και τον Υπουργό Άμυνας? Ναι, ναι, φυσικά. Είναι ενήμερος ο κύριος Υπουργός. Ήταν και παρόν εδώ στο κέντρο όταν εξελισσόταν η επιχείρηση. Κύριε Χαραλαμπίδη, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμη η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Μεταφέρθηκαν και στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας από την πλευρά μας έχει ολοκληρωθεί. Τώρα θα παραδοθεί η επιχείρηση σε άλλες υπηρεσίες του κράτους για να γίνει η σωστή διαχείριση τους. Προέχει η υγεία τους, γιατί είναι όλοι σε άσχημη κατάσταση. Είναι και άλλα άτομα στο σκάφος που είναι αφυρατωμένα και με κατάγματα. Έχουν εντοπίσει και από πού προήλθαν αυτοί οι μετανάστες, από τη Συρία? Είναι όλοι Σύριοι, προερχόμενοι από τον Λίβανο. Μάλιστα. Κρίμα. Πολύ κρίμα, κύριε Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και για εσάς η σημερινή. Ναι, με την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τα πληρώματα τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα για να μπορέσουμε να εκκαινώσουμε αυτούς τους ανθρώπους το συντομότερο δυνατό. Και ειδικά τα πλήρωμα της λιμενικής, όπου σε έναν από τα 4 άτομα προχώρησα σε παροχή κάρπα με αποτέλεσμα να τον επαναφέρω. Θέλω να το σημειώσω για να τους συγχαρώ. Μπράβο. Μπράβο του, κύριε Χαραλαμπίδη. Σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, για να μιλήσουμε λίγο με τον ΟΚΙΠΗ, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά τα παιδάκια. Πάμε λίγο πίσω τώρα.